Κύριε Μουρατίδη, έχουμε μέτρα ασφαλείας σε ό,τι αφορά την υγεία κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κινητικότητα μετά από πιέσεις και του συνδικάτου και της Γενοπδοή. Παίρνονται κάποια μέτρα που προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυτού του ιού. Πέρα από τις γενικές οδηγίες που έχει βγάλει η πολιτεία, χτες η ΔΕΗ συγκεκριμενοποίησε κάποια μέτρα που αφορούν ίσως ιδιαίτερα τους υπάλληλους της ΔΕΗ. Πέρα από τα μέτρα όμως, εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να είμαστε πειθαρχημένοι αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να πειθαρχούμε και να υπακούμε στις εντολές που η πολιτεία δίνει, στις οδηγίες που δίνει και στις αρχές, ώστε και από την πλευρά μας, αναλαμβάνοντας, επαναλαμβάνω, την ατομική ευθύνη ο καθένας, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται αυτή τη μάστιγα που πλήττει τώρα και τη χώρα μας. Υπάρχουν αντισηπτικά, υπάρχουν δοχεία, υπάρχουν μάσκες ή πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια? Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια, γιατί και η ΔΕΗ ακολουθεί το γενικό κανόνα. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε ένα αντισηπτικό και μια μάσκα στα φαρμακεία, στις πόλεις και στα χωριά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι υποχρέωση όμως της εταιρείας να εφοδιάσει τον κόσμο με τα είδη αυτά αυτοπροστασίας και ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μην ξεχνάμε ότι η ενέργεια είναι ένας νευραλγικός τομέας. Αλίμονό μας αν έχουμε κρούσματα εκεί, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Σας είπα και πριν ότι η εταιρεία συγκεκριμενοποίησε κάποια μέτρα, πήρε κάποια μέτρα ειδικά για τους υπαλλήλους ΔΕΗ, πέρα από τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η πολιτεία. Και αυτά είναι ότι πέρα από το τι προσέχουμε, δεν απαγορεύεται ο συνωστισμός πάνω από 50 άτομα και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δικαιούνται κάποιες μέρες άδειας επιπλέον. Εκτός από την άδεια που δικαιούται βάσει της γενικής οδηγίας όποιος έχει ανήλικο παιδί. Εκτός από όλα αυτά, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι μπορούν στο τηλέφωνο 11770 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ να μπαίνουν μέσω που θα βρουν πρόσθετες πληροφορίες.